πνεύματος μας, αρχές επιστήμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε σήμερα τη σελίδα 1070, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 1070, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διεσπαρμένας χέρι. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή, η δε υπομονία σε έχει έργον τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες μηδέν ελλειπείς. Εάν δε τις από σας την ελλειπή σοφίας, αζητή παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος στην ταπείνωση αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει, διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήρανε τον χόρτον και το άθνος αυτού εξέπεσεν και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Ούτε και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τες οδείς αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις υπομένει πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας Αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακόν και Αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Μην πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, είναι άνωθεν, καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση στη σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς, δια του λόγου της αληθείας, για να είμεθα ημείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον ακούει, βραδείς εις τον αλαλή, βραδείς εις οργήν. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, δια τούτο απορρίψαντες πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχθητε με πταπραότητος των εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τας ψυχάς σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντες εαυτούς. Διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησεν αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Ως της όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έχει προσδιορίσει τους ανθρώπους που δέχθηκαν και δέχονται και συνεχίζουν να δέχονται τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ομολογούν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος. Σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Και έτσι με τον εμφυτευθέντα λόγο της αληθείας ο Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, ώστε να έχουμε και να απολαμβάνουμε μία κληρονομία άφθαρτο, αμάραντο, αμίαντο, που είναι επεφυλαγμένη στους ουρανούς δε ημάς, οι οποίοι εμείς που έχουμε αναγεννηθεί δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού από τον Πατέρα Θεό με το Λόγο της Αληθείας, με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, δια της πίστεως
που εξακολουθεί να υφίσταται, η σωτηρία είναι τίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Όμως, παρόλο που ο Θεός μας αναγέννησε, μας άλλαξε τη ζωή, δηλαδή άλλαξε τις επιθυμίες της σάρκας μας, άλλαξε τις επιθυμίες της καρδιάς μας και άλλαξε και τη σκέψη μας, μας έδωσε νου Χριστού, αφαίρεσε το δόλο και την υπερηφάνεια από το πνεύμα μας, αφαίρεσε κάθε κακή επιθυμία άλλων πραγμάτων από την καρδιά μας και μας ελευθέρωσε και από τις επιθυμίες της σάρκας, δια των οποίων είμεθα νεκροί για τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας. Ο Θεός λοιπόν, παρόλο που μας αναγέννησε, μας άλλαξε τη ζωή, μας έκανε βασιλείς και ιερείς του Υψίστου, παιδιά του Θεού, μας άφησε στη γη, γιατί πρέπει τώρα αφενός μεν να δοκιμαστούμε, αφετέρου δε να πειραστούμε. Γιατί έτσι θα γίνουμε δόκιμοι. Δόκιμοι στον Θεό. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, σπουδάσατε, και θα δούμε πώς θα σπουδάσουμε, σπουδάσατε να γίνεστε δόκιμοι στον Θεό, εργάτες ανεπαίσθητοι, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας, και αυτό δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη μας και αυτό που έχει πει ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, και είναι απόλυτα αληθές, άνευ εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν, είναι αδύνατον. Αδύνατον είναι να αντέξουμε αυτό το οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας στη ζωή εδώ επί της γης και τη δοκιμασία που ο Θεός φέρνει και τους πειρασμούς. Ο Θεός λοιπόν μας κατέστησε σαν παιδιά Θεού, μας κατέστησε οικονόμους, διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού, ώστε να διακρίνουμε πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες ο Θεός κάνει χάρη στη ζωή μας, και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, γιατί έτσι μπορούμε και προχωράμε. Να γινόμεθα λοιπόν διαχειριστές καλοί της πολυειδούς χάριτος του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και να γίνουμε και διαχειριστές, καθώς θα μας αποκαλύπτει και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, χωρίς τη γνώση των οποίων δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την πορεία μας για τον ουρανό. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη ζωή, το απόλυτα βέβαιο είναι ότι και θα μας φέρει ο Θεός δοκιμασίες και θα επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει. Και τις δοκιμασίες ο Θεός τις φέρνει στη ζωή μας για συγκεκριμένους λόγους, που είναι πρώτον η παιδεία, η αναβάθμισή μας δηλαδή, ο καταρτισμός μας. Ύστερα είναι η καρποφορία μας. Μέσα από τη δοκιμασία του Χριστού το Σταυρό ήρθε η μεγάλη καρποφορία της Βασιλείας των Ουρανών. Και τέλος είναι για το έλεος του Θεού, δηλαδή επιτρέπει ο Θεός, κάνει μάλλον πιο σωστά κάτι στη ζωή μας ο Θεός για να μας φυλάξει κάτι κακό. Η δοκιμασία είναι επώδυνη, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, λέει η Γραφή. Κάνει λοιπόν, φέρνει μια δοκιμασία στη ζωή μας για να μας φυλάξει από ένα πολύ μεγαλύτερο κακό. Όμως σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πειράζοντα και τον πειρασμό. Και ο πειράζον είναι ο διάβολος και ο σατανάς, με τον οποίο εμείς δεν μπορούμε ούτε να παίξουμε ούτε να τον νικήσουμε. Είναι ένα δημιούργημα του Θεού που στον ουρανό ήταν ο πρώτος άγγελος, ο πρώτος στην τάξη άγγελος. Χερούβ επισκιάζουν όλα τα άλλα. Όμως για τη λαμπρότητά του υπερηφανεύθηκε, έγινε διάβολος, κατήγορος δηλαδή των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα, σατανάς, δηλαδή ενάντιος του Θεού και των ανθρώπων. Και αυτός είναι ο εχθρός μας, ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Γιατί αφού έπεσε, τότε ο Θεός μας δημιούργησε για να φτιάξει ένα δημιούργημα το οποίο έφτιαξε για να είναι κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του και να υπάρχει στον ουρανό αιώνια, καθώς είναι γεγραμμένο δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος,
και στο Θεό δεν είναι καλό να είναι μόνος, χωρίς να υπάρχει όμοιος αυτού. Έφτιαξε λοιπόν τον άνθρωπο για να μας κάνει εκεί όμοιος με Αυτόν. Και εδώ τώρα είναι η μεγάλη μάχη. Ο χριστιανός βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο άνθρωπος του κόσμου δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Θα έλεγα έχει ειρήνη, γιατί ο εχθρός τον καλύπτει. Βέβαια και η ζωή του είναι γεμάτη ταλαιπωρία, επειδή είναι ο εχθρός πανούργος, πονηρός και ανθρωποκτόνος. Αλλά ο χριστιανός είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Μεθοδεύεται μεθοδίες και πανουργίες ο διάβολος και έχει ένα στόχο τον άνθρωπο, και στον άνθρωπο ένα στόχο να του γκρεμίσει την πίστη. Γιατί άνευ πίστεως, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Η μεν δοκιμασία είναι, όπως είπαμε, από το Θεό για να αυξήσει τον άνθρωπο. Ο πειρασμός όμως είναι από το διάβολο, το επιτρέπει ο Θεός για να γκρεμίσει τον άνθρωπο. Και τώρα εμείς πρέπει μέσα από το Λόγο του Θεού να μάθουμε να πολεμάμε. Γιατί η μάχη είναι λυσαλέα. Μπορεί να μην τον βλέπουμε, μπορεί να μην τον ακούμε, μπορεί ακόμη πολλές φορές να μην τον καταλαβαίνουμε κιόλας, αλλά δεν πάβει να ελπίζει ότι θα καταφέρει να μας γκρεμίσει, να μας καταστρέψει, να μας σκοτώσει με τον πνευματικό θάνατο του αποχωρισμού του ανθρώπου από το Θεό. Όμως θα μου πείτε, ο Θεός γιατί το επιτρέπει? Ο Θεός το επιτρέπει για την αύξησή μας πάλι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του που στέλνει προς τις 12 φυλές τις διεσπαρμένες του Ισραήλ σε όλη την οικουμένη, σε ένα λαό δοκιμαζόμενο και πειραζόμενο κατά πάντα από το διάβολο, γιατί μέσα από αυτόν ο Θεός έφερε τον Ιησού Χριστόν στη γη, μέσα από αυτή τη φυλή, μέσα από αυτό το λαό, λέγει και μέσα από την επιστολή αυτή περιγράφει το πώς θα είμαστε όχι νικητές, που δεν μπορούμε, θριαμβευτές όμως, που μπορεί ο Θεός. Γιατί ο Θεός κάνει μας πάντοτε να θριαβεύουμε για του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τον εχθρό μας, να ξέρουμε τις μεθοδίες του, τα όπλα του, και επίσης να γνωρίζουμε, επειδή ο Θεός μας φανερώνει τις λεπτομέρειες του πολέμου μέσα από το Λόγο του, να γνωρίζουμε πώς θα αντιστεκόμαστε, γιατί αυτό είναι στη δική μας δυνατότητα. Ο Λόγος του Θεού λέει «πλησιάσατε τον διάβολο, τον Θεό και θα πλησιάσει ο Θεός προς εσάς». Αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει. Αυτό μπορείτε να κάνετε. Και αν αντιστεκόσατε στον διάβολο και πράτετε το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός θα συντρίψει το διάβολο κάτω από τα πόδια σας. Αυτό είναι το ζητούμενο, να συντρίβει ο Θεός τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας, καθώς αντιστεκόμαστε στο διάβολο και φεύγει, και πλησιάζουμε στο Θεό και έρχεται και αυτό σε μας. Έτσι λοιπόν αρχίζει με ένα παράδοξο ο Απόστολος Ιάκωβος, και λέω παράδοξο γιατί στην προσευχή που διδάσκει ο Χριστός να προσευχόμαστε εμείς οι μαθητές του, λέει «και μη συνέγγιση μας πειρασμών», δηλαδή μας φέρεις, μην επιτρέψεις, φύλαξέ μας, αλλά ρίσε μας, διώξε μακριά από μας τον πονηρό. Γι' αυτό είναι παράδοξο αυτό το οποίο λέγει ο Ιάκωβος, που βεβαίως είναι λόγος Θεού θεοπνεύστος και απόλυτα ορθοτομημένος. «Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν τελικά περιπέσετε, όχι σε έναν, σε διαφόρους πειρασμούς της ζωής σας». Γιατί?
γιατί ο Θεός επιτρέπει για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από τη στερεή θέση και κατάσταση του ανθρώπου. Πάσαν χαράν λοιπόν νομίσατε όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Πώς θα καταλάβω τον πειρασμό? Ένα είναι το μεγάλο μυστικό. Γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το οποίο τελικά προσπαθεί να κάνει ο διάβολος είναι να γκρεμίσει την πίστη μας. Όταν βλέπουμε λοιπόν συμβάντα, καταστάσεις, ανθρώπους να επιδιώκουν να γκρεμίσουν την πίστη μας, τότε υποψιαζόμαστε με τα πάσης βεβαιότητος ότι πίσω από αυτές τις καταστάσεις ή τους ανθρώπους είναι κρυμμένος ο διάβολος. Και ο διάβολος έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζει τον άνθρωπο. Βασικά. Δελεασμός. Πρόκληση. Όταν βλέπεις να σε δελεάζει κάτι, να δελεάζεσαι από κάτι που ξαφνικά ήρθε μπροστά σου, να προκαλείσαι από κάτι που ξαφνικά ήρθε μπροστά σου, είτε στις επιθυμίες της σάρκας, είτε στις επιθυμίες των οφθαλμών, είτε στην αλαζονία του βίου, του παλαιού ανθρώπου, αλλά και του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δελεαστεί, τότε με τα πάσης βεβαιότητας γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτό είναι ο διάβολος. Και πρέπει να δούμε, στη συνέχεια θα δούμε, πώς αντιστεκόμεθα. Δεύτερον, όταν βλέπεις κάποιον και σε τρομάζει, σε τρομοκρατεί, σε φοβίζει, σε απειλεί, με τα πάσης βεβαιότητος, κρυμμένος πίσω από εκεί, είναι ο διάβολος ο οποίος έβαλε στόχο για να σε πειράξει και να γκρεμίσει την πίστη σου. Τέταρτον, όταν βλέπεις ότι κάποιες καταστάσεις, κάποιοι άνθρωποι, κάποια γεγονότα έρχονται στη ζωή σου για να σε βγάλουν από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, για να σε πλανήσουν, για να προσπαθήσουν να σε κοροϊδέψουν και να σε φέρουν από τον αγιασμό στην αμαρτία, με τα πάσης βεβαιότητος θα ξέρεις ότι πίσω από αυτές τις καταστάσεις, τα γεγονότα, τους ανθρώπους κρύβεται ο πλανών την οικουμένη όλη. Και τέταρτον, όταν έρχεται πάλι κατάσταση, γεγονός ή άνθρωπος και σου κατηγορεί αδελφούς, αδελφό, εκκλησία, για οποιαδήποτε αιτία και λόγο, να ξέρεις ότι πίσω από αυτό κρύβεται ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Είναι συγκεκριμένες οι μεθοδίες του διαβόλου και καλό είναι να μην αγνοούμε, αδελφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, τις μεθοδίες του διαβόλου, για να ξέρουμε πίσω από κάθε κατάσταση ποιος κρύβεται. Δελεασμός ή πρόκληση, απειλή, φόβος ή τρομοκρατία, πλάνη ή κατηγόρια, πίσω από αυτά με τα πάσης βεβαιότητας είναι κρυμμένος ο διάβολος, που με πονηρό τρόπο, με πανούργο τρόπο θέλει να σου χαλάσει την πίστη στο Θεό, την πίστη στο Λόγο του Θεού, την πίστη στα αδέλφια σου και ιδιαίτερα την πίστη σου στην αγάπη του Θεού. Δεν σ' αγαπάει ο Θεός. Θυμηθείτε τι έκανε ο διάβολος στην Εύα. Ψέματα, λέει ο Θεός. Δεν θα πεθάνετε αν φάτε, αλλά θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας. Και τι έδειξε και πού απευθύνθηκε? Στην επιθυμία των οφθαλμών, καθώς είδε η Εύα και είπε νόστιμο ήταν αυτό,
στην επιθυμία της σάρκας νόστιμο θα είναι αυτό, στην επιθυμία των οφθαλμών ωραίος την όψη και στην αλαζονία το βίου ως δίδων γνώσιν. Αυτά είναι, αδελφοί αγαπητοί, ξεκάθαρα μέσα από το Λόγο του Θεού, για να μην έχουμε καμία αμφιβολία και για να μην μας κοροϊδέψει ποτέ ο διάβολος, ποτέ. Η μάχη ημών δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Δεν βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο και τον φοβόμαστε ή τον προσέχουμε ή τον διώχνουμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο καημένος δεν φταίει σε τίποτα. Έχει κάνει λάθος, έχει πλανηθεί, έχει χάσει την όρασή του και έχει γίνει όργανο στα χέρια του διαβόλου. Τον αγαπάμε αυτόν τον άνθρωπο. Προσευχόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα στο να αναγνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Τώρα λοιπόν έρχεται με αυτή την επίγνωση που έχουν οι χριστιανοί, ο Απόστολος Ιάκωβος, και αρχίζει με αυτό τον παράξενο τρόπο, παράδοξο τρόπο, αλλά ολοκληροχωράει για να μας φανερώσει τον τρόπο που θα αντιστεκόμαστε με τα πάσης βεβαιότητος στις μεθαδίες του διαβόλου, ώστε να συντρίβει το διάβολο ο Θεός κάτω από τα πόδια μας. Να κάνει μας να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω πριν συνεχίσω. Μη τα βάλουμε με άνθρωπο που βλέπουμε τον χρησιμοποιεί ο διάβολος. Θύμα είναι. Θύμα. Που τον αγαπάει ο Θεός. Εκτός αν είναι δούλος του διαβόλου. Οπότε εκεί αλλάζει. Όπως λέει παραδείγματος χάρη γραφή, άνθρωπο αιρετικό μετά πρώτης και δευτέρας νοθεσίας παρετού. Εκεί είναι η καρδιά του πια του ανθρώπου αυτού απολύτως χαλασμένη και δεν υπάρχει καμία πιθανότης, γιατί έχει διαφθαρεί ότι ούτως αμαρτάνει και είναι αυτοκατάκριτος. Ένα παράδειγμα. Όμως εν γέννη η μάχη ημών δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, αλλά είναι εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέει: «Πάσαν χαρά νομίσατε εν τέλει αδερφοί, όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, γιατί γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή». Δοκιμάζεται η πίστη σας. Και μάλιστα παρακάτω λέει: «Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί η πίστη του, θα λάβει το στέφανον της ζωής, το οποίον υπεσχέθη ο Κύριος στους αγαπώντας Αυτόν». Άρα λοιπόν όταν πειράζει ο διάβολος και ο Θεός επιτρέπει, και ποτέ δεν επιτρέπει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, και σύν τον πειρασμό μας υπόσχεται θα κάνει και την έκβαση. Να γιατί δεν είναι παράδοξο αυτό που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος: «Πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε αδελφοί εις διαφόρους πειρασμούς». Πάσαν χαρά. Γιατί επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστεί η πίστη σου. Και αφού δοκιμαστείς, αφού αντέξεις, και εδώ είμαστε αδελφοί αγαπητοί σε αυτό το πολύ σοβαρό, όποιος αντέξει, πρέπει να αντέξουμε όταν πειραζόμεθα. Και για να αντέξουμε καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε ότι για να επιτεθεί ο διάβολος τόσο άσχημα μερικές φορές, πιθανόν να έχουμε δώσει τόπο στο διάβολο. Αφήσαμε την καρδιά μας, τη σκέψη μας, το πνεύμα μας, τις επιδημίες της σάρκας μας, να τα αφήσαμε ακάλυπτα, να μην είμαστε ενδεδειμένοι δηλαδή την πανοπλία του Θεού, και τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα να βρήκαν τόπο στην καρδιά μας και να μην σηκώσαμε την ασπίδα της πίστεως να σβήσουμε. Και ο Θεός το βλέπει και το επιτρέπει, αλλά μέχρι εκεί που αντέχουμε.
γιατί πρέπει να πειραστούμε, να δοκιμαστεί η πίστη μας και να φανερωθεί η υπομονή μας και η ελπίδα έχει υπομονή, αλλά η υπομονή δεν είναι κάθομαι και περιμένω. Ελπίζω στο Θεό, υπομένω και πολεμάω και αγωνίζομαι. Υπομονή δεν είναι να σε κάνει τεμπέλι ο Θεός, οκνηρό. Η υπομονή είναι να σε κάνει πολεμιστή ο Θεός, άγρυπνο, προσεκτικό, προσευχόμενο. Μην μπερδέψουμε την έννοια της υπομονής με το «δεν κάνω τίποτα». Η έννοια της υπομονής σημαίνει «κάνω ό,τι μπορώ πιο πολύ», υπομένοντας τον πειρασμό. Προσευχές, νηστείες, αγώνας, λατρεία προς το Θεό. Αλλά λατρεύω το Θεό με φόβο Θεού και με αγιασμό. Η υπομονή είναι ένας πόλεμος. Έχετε χρίαν υπομονής, λέγει ο Λόγος του Θεού, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία του Πατρός. Και το να κάνω το θέλημα του Θεού είναι η ολοκλήρωση του πολέμου. Η υπομονή λοιπόν ας έχει, να ο αγώνας, να ο πόλεμος, έργων τέλειων. Υπομονή που δεν έχει έργων τέλειων δεν είναι υπομονή, είναι κισμέτ, είναι μυρολατρεία, είναι παράδοση των όπλων, είναι φυγομαχία. Η υπομονή πρέπει να έχει έργων τέλειων και το έργο το τέλειο είναι αγώνας. Όταν σε πειράζει, όταν είσαι σε πόλεμο, δεν μπορείς να κοιμάσαι εσύ. Πολεμάς. Και πολεμάς με ποιο σκοπό? Να αντέξεις. Γιατί αν δεν πολεμάς δεν θα αντέξεις. Δεν θα αντέξεις. Και αν δεν αντέξεις τι θα συμβεί? Θα χάσεις την πίστη σου. Και άμα χάσεις την πίστη σου, να βάγισες την πίστη. Τα χάσεις όλα. Ναυάγιο. Ξέρετε τι θα πει ναυάγιο? Τέλος. Πνιγμός. Το ναυάγιο κρατάει λίγο. Άντε ακόμα χάει μέχρι να βυθιστεί. Στο τέλος βυθίζεται. Γιατί? Γιατί η υπομονή έχει πόλεμο. Πρέπει να έχει έργων τέλειων. Άρα λοιπόν, πρώτον, υπενθυμίζω, γνωρίζω ότι τον πειρασμό τον επιτρέπει ο Θεός γιατί με αγαπάει. Δεύτερον, ο διάβολος βρήκε την ευκαιρία, είτε πήρε άδεια από το Θεό είτε του έδωσα εγώ την ευκαιρία, να επιτεθεί με συγκεκριμένα όπλα. Δελεασμός, πρόκληση, κατηγόρια, πλάνη. Και τώρα εγώ, ο πειραζόμενος, που γνωρίζω μέσα από το Λόγο του Θεού ποιος είναι ο εχθρός μου, ποια είναι η μάχη μου, πρέπει να αρχίσω να πολεμάω με υπομονή για να αντέξει η δοκιμασία της πίστεώς μου και να λάβω το στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Θεός. Η δε υπομονή λοιπόν ας έχει έργον τέλειον, για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελπείς. Να γιατί επιτρέπει ο Θεός τον πειράζοντα να μας πειράξει. Για να καταντήσουμε τέλειοι και ολόκληροι. Το ξαναλέω, τέλειοι και ολόκληροι. Τι θα πει ολόκληροι? Ολόκληροι σε αγιασμό, όχι κομματιασμένοι. Τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελπείς. Να μην έχεις καμία έλλειψη. Μη σου λείπει κανένα χέρι, κανένα πόδι, κανένα μάτι, κατά αυτή. Να είσαι ολόκληρος ο πνευματικός άνθρωπος. Ολόκληρος. Εις μηδέν ελλειπείς. Να μην σου λείπει τίποτα. Να γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος λέει «πάσαν χαρά νομίσατε» όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Γιατί?
Και έτσι στο τέλος, αν σταθείτε, αν αντισταθείτε, θα είσαστε τέλειοι και ολόκληροι εις μητέν ελλειπείς. Αυτός είναι ο πόλεμος, αυτός είναι ο σκοπός του Θεού και όπως είπαμε προηγούμενα και ο σκοπός του διαβόλου που είναι να χάσουμε την πίστη μας. Τώρα όμως να δούμε τα όπλα τα οποία μας δίνει ο Θεός να πολεμήσουμε. Το πρώτο όπλο είναι «Εάν δε της από σας είναι ελλειπής σοφίας». Το πρώτο όπλο είναι να είμαστε πλήρης σοφίας. Ή όπως λέει ο Λόγος του Θεού, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Γιατί δεν μπορείς να είσαι πλήρης σοφίας αν δεν είσαι πλήρης πνεύματος Αγίου. Βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, να πληρούσε Πνεύματος Αγίου για να σου δίνει ο Θεός σοφία, αλλά η σοφία είναι αποτέλεσμα του φόβου του Κυρίου, όπως είπαμε πιο μπροστά. Πολεμάμε, λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία κάμνοντας υπομονή, αλλά με φόβο Θεού. Χωρίς το φόβο του Θεού πόλεμος δεν μπορεί να είναι, να είναι νικηφόρος. Δεν μπορεί να νικήσεις τον πόλεμο χωρίς το φόβο του Θεού και χωρίς άμεση μετάνοια που είναι αποτέλεσμα του φόβου του Θεού. Γιατί? Γιατί γνωρίζω τα λάθη μου, τις πτώσεις μου, τις αδυναμίες μου. Φοβάμαι μη λυπήσω το Θεό και το Πνεύμα το Άγιο και κάθε τι στραβό που κάνω στον πόλεμο που μάχομαι ζητάω το αίμα του Χριστού, μετανοώ και η μετάνοια αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μετανοώ και επιστρέφω στο Θεό και εκεί σβήνονται οι αμαρτίες. Το πρώτο λοιπόν βασικό όπλο εκτός από την επίγνωση των καταστάσεων ή της κατάστασης που περνάς και δεν τα βάζεις με τη μοίρα σου, δεν τα βάζεις με τους ανθρώπους, δεν τα βάζεις με το Θεό, αλλά ξέρεις ποιος είναι η αιτία του κακού, το πρώτο πράγμα είναι σοφία άνωθεν. Σοφία άνωθεν, η οποία είναι επιοικής, καθαρά, αχνή δηλαδή, ειρηνική, ευπηθής, πιστική, πλήρης ελαίους και καρπών και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και η σοφία άνωθεν για να υπάρξει χρειάζεται προϋποθέσεις. Όπου υπάρχει φθόνος πικρός και φιλονικία, δεν μπορεί να υπάρξει σοφία άνωθεν. Άρα, ναι, το πρώτο πράγμα είναι η σοφία του Θεού, αλλά οι προϋποθέσεις για να υπάρξει σοφία του Θεού, πρώτον, να μην έχω φθόνο και να μην είμαι φιλόνικος. Να μην έχω φθόνο, πίκρα στην καρδιά και να μην είμαι εριστικός και ελιμένο το ζωνάρι μου για να πολεμήσω, για να τσακωθώ, για να γριέψω. Εάν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, σοφία Θεού δεν πρόκειται να υπάρξει. Για να έχω σοφία, είναι απαραίτητο να είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Με νεύρα, με θυμό, με πίκρα και με φθόνο, η σοφία που θα έχω πιθανόν θα είναι ζωώδης, γήινη και δαιμονιώδης. Άρα λοιπόν πρώτα εξετάζω μέσα μου να δω ποια είναι η κατάστασή μου. Να ζητήσω το αίμα του Χριστού να καθαρίσει την καρδιά μου. Να ζητήσω το αίμα του Χριστού να καθαρίσει τη συνείδησή μου. Και να ζητήσω το αίμα του Χριστού να μου χαρίσει Πνεύμα ψύχιο που είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Βλέπετε αδερφοί τι ωραία που μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού για να μην κάνουμε λάθη. Αν έχεις πίκρα δεν μπορείς να νικήσεις τον πειράζοντα.
Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή, δεν μπορείς να πολεμήσεις, δεν μπορείς να αντέξεις. Θα πέσεις, θα νικηθείς, θα πληγωθείς και θα είσαι πληγωμένος. Και βάρβαρα πληγωμένος από το διάβολο. Και θα νομίζεις από ανθρώπους, αλλά δεν θα είναι από ανθρώπους, θα είναι από το διάβολο. Εάν είσαι εριστικός, τσακώνεσαι. Και για να καταλάβουμε, αδερφοί, την εριστικότητά μας, θα τη διακρίνουμε πρώτα-πρώτα με τους οικείους μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, στη συνέχεια με τους αδελφούς μας, με τους οικείους μας. Αν έχεις λοιπόν παράπονο, πίκρα και έτοιμος να αρπαχτείς κάθε φορά με λυμένο το ζωνάρι σου, δεν μπορείς να έχεις σοφία. Αν τακτοποιήσεις όμως την καρδιά σου και το πνεύμα σου, να είναι συντετριμένη η καρδιά σου και ταπεινωμένο το πνεύμα σου, τότε υπάρχουν προϋποθέσεις να σου δοθεί σοφία άνωθεν, αν το ζητήσεις. Αν είσαι λυπής σοφίας, και πού το ξέρω, το ξέρεις, όταν κάνεις όλο λάθη, όταν πληγώνεις, όταν σε διώχνουνε, όταν δεν μπορείς να κάτσεις ειρηνικά. Γιατί η άνωθεν σοφία, είπαμε, είναι καθαρή, αγνή, ειρηνική. Αν δεν έχεις ειρήνη, δεν μπορείς να έχεις σοφία. Επιικής, αν δεν είσαι επιικής, δεν μπορείς να έχεις σοφία. Ευπηθείς, αν δεν πείθεσαι, δεν πιστεύεις. Δεν είσαι αγαθός, αλλά είσαι πονηρός και υποπτεύεσαι. Αν δεν είσαι πλήρης ελαίους και καλών έργων, αμερόληπτος και ανυπόκριτος, τότε αναγνωρίζεις ότι δεν είσαι, είσαι λυπής σοφίας, δεν είσαι σοφός. Και αφού εξετάσεις την καρδιά σου και το πνεύμα σου, συντετριμένο και ταπεινωμένο, και μετανοείς και επιστρέψεις στο Θεό, τότε ζητάς από το Θεό να σου χαρίσει σοφία, με τη βεβαιότητα, που είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σοφία άνωθεν, αδελφοί. Δηλαδή τι θα πει σοφία άνωθεν, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να ξέρουμε την αιτία των πραγμάτων, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και πώς θα το ξέρουμε? Ο Θεός θα μας το αποκαλύπτει. Ο Θεός θα μας αποκαλύπτει τι ακριβώς συμβαίνει. Και έτσι δεν θα βλέπουμε με τα αυτιά και δεν θα ακούμε, δεν θα βλέπουμε τα μάτια και δεν θα ακούμε με τα αυτιά, αλλά θα βλέπουμε με όραση Θεού και με πνεύμα Θεού. Αν λοιπόν είσαι λυπής σοφίας, είναι απαραίτητο και εύκολο να γίνεις πλήρης σοφίας, εφόσον ζητάς από το Θεό, γιατί δίνει πλουσίως εις πάντας και κανέναν δεν ονειδίζει. Αλλά και πάλι, προσοχή, πώς ζητάς? Αν ζητάς με πίστη, που σημαίνει δεν διστάζεις παντελώς, τότε θα σου δοθεί. Αν όμως ζητάς και είσαι δίγνωμος, που σημαίνει διστάζεις, μην νομίζεις ότι μπορείς να λάβεις κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό που ζητάς. Γιατί ο δίγνωμος άνθρωπος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Τι θα πει ακατάστατος? Θα πει χαμένος, σε αδιέξοδο, δεν ξέρει τι να κάνει, πού να πάει. Άρα λοιπόν το πρώτο όπλο είναι σοφία. Και πιο σωστά, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Το επόμενο είναι η ταπείνωση. Για να είσαι νικητής πρέπει να είσαι ταπεινός και να καυχάσαι αν αισθάνεσαι ότι είσαι μεγάλος στην ταπείνωσή σου. Εσύ είμαι μεγάλος, αλλά ξέρω, Κύριε, οι άλλοι με θεωρούν μεγάλο, λόγω ξέρω ότι είμαι ασήμαντος, μικρός. Και καυχόμαι σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και καυχαίμαι στις δοκιμασίες μου, στις ταλαιπωρίες μου. Δεν μπορώ να καυχηθώ στον άνθρωπο που υπάγει ως τρίτου ουρανού. Αν καυχηθώ,
Αλήθεια θα λέω, αλλά δεν καφιέμαι γιατί δεν είναι καλό για μένα. Για μένα είναι καλό να καφιέμαι στις αδυναμίες μου, στις θλίψεις μου, στις ταλαιπωρίες μου, στους φόβους μου. Να αποδεικνύεται, να φανερώνεται ενώπιον όλων των ανθρώπων και των δυνάμεων η αδυναμία μου, γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Τι σημαίνει όταν είμαι αδύνατος? Όταν συνειδητοποιήσω ότι είμαι αδύνατος, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι. Αλλά μερικοί αισθανόμαστε, μερικές φορές αισθανόμαστε, μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν είναι αδύνατος, είναι δυνατός. Εκεί, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι δυνατός, λέει η Γραφή, ο δε πλούσιος να καυχάται στην ταπείνωση αυτού. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται, εδώ, λέγει η Γραφή, εδώ όμως μας μιλάει για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση στη ζωή μας, προκειμένου να μπορούμε να αντισταθούμε στο διάβολο. Ο οποίος τι λέει όταν μας πλανάει? Βρε μεγάλος είσαι, σπουδαίος είσαι. Αυτή είναι η πλάνη του διαβόλου. Πρώτος είσαι, ο καλύτερος είσαι. Καλύτερος κήρυκας είσαι, ο καλύτερος προφήτης είσαι, ο καλύτερος πρεσβύτερος είσαι, η καλύτερη εκκλησία είσαι, ο καλύτερος, η καλύτερος, ο καλύτερος. Εκεί θα πεις εσύ, είπα γιώπης όμως σατανά, ο χειρότερος είμαι. Και αν κάτι καλό έχω, αυτό ανήκει στο Θεό. Γι' αυτό ο πλούσιος να καυχάται στην ταπείνωσή του. Εάν κάτι έχω, κάποιο πλούτο έχω, αυτό είναι χάρις Θεού. Γι' αυτό η δόξα ανήκει στο Θεό. Εάν πάλι είμαι ταπεινός, τότε αδύνατος, και το ξέρω και το ξέρουν και οι άλλοι, τότε λέω δόξα στο Θεό που είμαι αδύνατος, γιατί θα είναι δυνατός ο Θεός στη ζωή μου. Καυχαίμαι στην αδυναμία μου. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αυτά είναι ανθρώπινα συναισθήματα που κανένας δεν ξεφεύγει από αυτά. Μερικές φορές αισθανόμαστε δυνατοί, γιατί μπορούμε να κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε τ' άλλο, και κοίταξε τι κάναμε και κοίταξε πώς τα καταφέραμε. Το λέμε στον εαυτό μας, το δείχνουμε πολλές φορές, και κοίταξε τι είμαι. Εκεί είναι η παγίδα, είναι ο πειρασμός του διαβόλου. Ψέματα είναι αυτό. Δεν είσαι τίποτα. Και αν κάτι καλό έχεις, ο Θεός το έχει χαρίσει, και αν δεν στέκεσαι καλά θα στο πάρει και θα μείνεις να φαίνεται η γύμνωσή σου. Ξέρεις, θα πει να σε αφήσει ο Θεός γυμνό, να αποσύρει την παρουσία του και να φανερωθεί η γύμνωσή σου, γιατί έτσι είσαι, γυμνός είσαι. Και αν δεν φαίνεται η γύμνωσή σου, είναι γιατί ο Θεός έχει καλύψει με τη λευκή σεντόνα του, με την παρουσία του. Το δεύτερο λοιπόν όπλο που έχουμε είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε παραπάνω από αυτό που είμαστε. Να μην πιστεύουμε ότι ξέρουμε πιο πολλά πράγματα από τους άλλους ή από αυτά που ξέρουμε. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, ενώ πλανάει τον εαυτό του. Ψέματα είναι. Αλλά και αν αλήθεια είναι, δεν είναι δικό σου, είναι του Θεού. Γι' αυτό η δόξα ανήκει στο Θεό. Και για να το καταλάβουμε αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού, επειδή ο σάνθος χόρτου θέλει παρέλθει πάσα ανθρώπινη δόξα. Να το ξαναπώ. Ό,τι σπουδαίο έχεις θα γκρεμίσει. Δεν είναι για πάντα. Διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήρανε το χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε, και προσέξτε, και το κάλος του προσώπου αυτού εφανίστη, ούτω ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν της οδής αυτού. Είναι δεδομένο. Καθώς περνάν τα χρόνια, μπορεί να φτάσεις κάπου, σιγά σιγά υπάρχει πτώση. Και η πτώση δεν σημαίνει φτώχεια, σημαίνει πτώσεις. Πτώσεις. Η δόξα του ανθρώπου είναι σαν το λουλούδι. Το χόρτο
έχει ένα λουλούδι και αυτή είναι η δόξα του. Η τριανταφυλιά χωρίς τριαντάφυλλα δεν λέει τίποτα. Η γαριφαλιά χωρίς γαρίφαλα δεν λέει τίποτα. Η γαζία χωρίς το άνθος της γαζίας δεν λέει τίποτα. Η δόξα του φυτού είναι το άνθος. Δεν είναι ο σπόρος, το άνθος είναι. Αλλά τι παθαίνει το άνθος? Πέφτει, μαραίνεται. Βλέπεις ένα νέο 25 χρονών και είναι πέδαρος, ωραίος, ψηλός, σπουδαίος. Για δες τον στα 70, να τον δεις πώς είναι. Πώς κατάντησε έτσι αυτός? Ένα άνθρωπος στα 25 του έξυπνος. Το μυαλό του ξουράφει. Για δες τον στα 70 να δεις. Ξεχνάει, τα χάνει. Η δόξα του ανθρώπου, αδερφοί, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Είναι σαν το λουλούδι που πέφτει, που χάνεται. Χάνεται. Μαραίνεται. Και τι μένει? Κοιτάξτε μια σικιά. Μια, πώς, αυτή την, που μου αρέσει πάρα πολύ, η μυγδαλιά. Μόλις έρθει η άνοιξη γίνεται σαν η φούλα. Κάτασπρη. Και έχει και ένα ωραίο άρωμα. Να περάσουμε κάνα δύο μήνες. Ξερό κλαρί. Έτσι είναι η δόξα του ανθρώπου. Και θα έλεγα, σας παρακαλώ να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν είναι αιώνια. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Χριστός είναι αιώνιος. Όλα τα άλλα, τι να σας πω. Να δείτε φωτογραφία της Άννας όταν ήταν 18 χρονών και τώρα να τη δείτε πώς είναι. Κοντεύει τα 60 και η Άννα και εγώ και όλοι μας. Εγώ ήθελα να δω την αδερφή τη Μέρη την Νικολαίδου πώς ήταν στα νιάτα της. Φαντάζομαι θα ήταν μια κούκλα. Τώρα όμως, τώρα... Και τώρα ωραία είναι, για γιαγιά είναι ωραία όμως. Για νύφη δεν κάνει. Και δεν λέω τώρα για τα πρόσωπα, αλλά γιατί το λέω αυτό? Για να μην νομίσει κανένας που είναι ωραίος ότι θα είναι πάντα ωραίος. Να μην νομίσει κανείς που είναι σπουδαίος ότι θα είναι πάντα σπουδαίος. Όλα αυτά σβήνουνε. Το ξέρετε αδερφοί? Αυτό που μένει είναι η ζωή αιώνιος. Βασιλεία των ουρανών. Ο Λόγος του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί μπορεί να έρθει ο Κύριος ξαφνικά και να μας βρει να καλοπιζόμαστε και να αυτοθαυμαζόμαστε και να μείνουμε κάτω. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα όμως δεν προλαβαίνουμε. Ελπίζω την επόμενη φορά να αναφερθούμε ιδιαίτερα στον τρόπο που ο πειράζων μας πειράζει. Και πότε νικάει και πότε δεν μπορεί να μας νικήσει. Σήμερα λοιπόν είδαμε ότι ο Θεός μας λέει να χαίρεστε όταν περιπέστε στις διαφόρους πειρασμούς. Μας φανερώνει ότι ο πειράζων δεν είναι ο άνθρωπος, ούτε η καταστάση του γεγονότος, ο διάβολος είναι. Μας φανέρωσε τα εργαλεία του και να αντισταθούμε για να δώσουμε την ευκαιρία στο Θεό να το συντρίψει κάτω από τα πόδια μας. Τα όπλα μας είναι η σοφία η άνωθεν πρώτον, η ταπείνωσης δεύτερον και η επίγνωσης της απόλυτης αδυναμίας μας. Ό,τι κι αν καλό έχεις θα σβήσει. Δεν είναι αιώνιο. Όπως και ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος. Γι' αυτό μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμό, γιατί αφού δοκιμαστεί η πίστη του τότε θα λάβει το στέφανο της ζωής. Δεν μπορείς να λάβεις το στέφανο της ζωής, την αιώνια ζωή, εάν δεν υπομείνεις πειρασμό, αν δεν δοκιμαστεί η πίστη σου.
το οποίον υποσχέθηκε ο Κύριος σου αγαπώντας αυτόν. Και τελειώνοντας να αναφέρουμε για να τους δώσει το στέφανο της ζωής, εφόσον αντέξουνε τη δοκιμασία της πίστεώς τους, όταν πειράζονται υπό του διαβόλου. Ο Θεός να μας βοηθάει και με τη χάρη του Χριστού να συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα, Θεού θέλοντος. Να ψάλουμε τον